Γεια σας, είμαι ο Μάνος Σαρής. Σήμερα θα απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις, εγώ θα απαντήσω δηλαδή, και θα κάνουμε παράλληλα και μια σαλάτα κόστλο με κόκκινο λάχανο και σουτ τσίλι. Λοιπόν, ποιο ελληνικό φαγητό μου έλειψε περισσότερο στην Ολλανδία, είναι πάρα πολύ εύκολη απάντηση. Θέλω να το πείτε ομόφωνα όλοι, με το 1, 2, 3 πάμε, το έχουμε, είναι το... Σουβλάκι! Ευχαριστώ. Και τώρα μου λείπει μια πάρα πολύ ωραία βρωμιά που τρώγαμε συνήθως μεθυσμένη, η αλήθεια είναι. Κασουφλέ λέγεται και είναι σαν τυροπιτάκι, ας το πούμε έτσι, που δεν έχει ίχνος τυριού μέσα, είναι όλα ψεύτικο, αλλά είναι πεντανόστιμο και είναι τρομερή βρωμιά και είναι αυτό το ούζι, το τυρί που τρέχει και το λιώνει κτλ. Φοβερό. Είναι το I Wanna Make It With You, των Queens of the Stone Age, που είναι αγαπημένο μου πάντα. Θα μείνω ταπεινός και humble και θα πω κάτι να συμπάρω. Θα έχει βρωμιές γενικότερα, όχι δεν θα περιοριζόμουν σε κάτι, δηλαδή θα είχε και μπέργκερ και πιο πολύ street food του κόσμου και λίγο έθνικη, κάνα τάκος κτλ. Κάπως προς τα εκεί θα πήγαινε. Λοιπόν, το αγαπημένο μου πιάτο από το Σίμουλ θα σου απαντήσω. Νομίζω είναι και το χαρακτηριστικό του εστιατορίου που δεν είναι δικό μου, είναι του Νίκου του Θωμά. Και είναι ένα κοκοράκι που έχουμε με τραχανά. Πάρα πολύ ωραίο. Το καλύτερο βρώμικο που έχω φάει ποτέ ήταν στην Κωνσταντινούπολη και ήταν φίλε κοκορέτσι. Το οποίο το κόβανε, το πετούσαν σε ένα πλατό και το κάνανε τέτοια και το γεμίζανε μετά σε πίτα αραβική. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει στη ζωή μου από βρώμικο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και είχε και μύδια γεμιστά, αυτά τα τέτοια, μύδια ντολμά. Αν δεν είχαμε μεγαλώσει με ελληνικό φαγητό, το οποίο το τιμάω πάρα πολύ και μου αρέσει και πάρα πολύ, θα ήθελα να είχα μεγαλώσει με αμερικάνικο, ίσως θα ήμουν 420 κιλά μάλλον. Αλλά με αμερικάνικο θα πω, γιατί μερακλής. Smashed burgers, ξέρω εγώ, όλα αυτά, τα κερίες, όλο αυτό το μεταναστευτικό κύμα γενικά στο φαγητό της Αμερικής βοήθησε. Οπότε όλα αυτά που έχουν φέρει οι μετανάστες, plus την κλασική βρώμικη αμερικανιά, όλοι ξέρουμε. Fried chicken, burger, American pizza, είναι όλα τα ξεπεντανόστιμα. Πολύ, πολύ ωραίες βρωμιές. Λοιπόν, αρχικά θα σου πω ένα πολύ ωραίο fun fact. Όταν ήμουν πιτσιρίκο στην Πάρο και έκανα τη δεύτερη μου πρακτική, δούλευα σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο είχε κάτι πριβέ σουίτες και είχε έρθει η Meg Ryan και έμενε εκεί. Και εγώ ήμουν ο private chef της στα 20 μου, χωρίς να το ξέρω. Θα ήθελα να καλέσω τον Kurt Cobain και την Courtney Love μαζί, παρεάκι τρελό, και να μαγειρέψουμε ό,τι να είναι. Να μην υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό που θα κάνουμε. Τα μακαρόνια του Καμπαμαρού θα ήθελα να δοκιμάσω από καρτούν. Εντάξει, φαίνονται λαχταριστά. Ε, όχι, ναι. Θα μπορούσα να τρώω κάθε μέρα γεμιστά. Θα μπορούσα να τρώω μια φορά το χρόνο σπανακόριζο. Μόνο να το φτιάχνω εγώ, γιατί γενικά δεν μου αρέσει καθόλου. Και δεν θα ξανατρώγα πατσά ποτέ στη ζωή μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος νομίζω. Πομ σουφλέ, το ξέρεις. Είναι δύο φέτες από πατατούλες που τις ενώνεις και μετά αυτές φουσκώνουν τηγανίζοντας. Αλλά πρέπει να προσέχεις θερμοκρασία γιατί αν δεν τις τηγανίζεις σωστά γίνονται flat και μίζερες. Ο σωστός γαλλικός τρόπος είναι για καλά ότι παίρνεις μία ροδέλα από πατάτα και αν δεν τηγανίζεις σωστή θερμοκρασία αυτό φουσκώνει από μόνο του. Αν δεις τα πατατάκια που έχουν κάτι φουσκάλες μερικές φορές, αυτό συμβαίνει. Απλά αυτό επειδή δεν γίνεται πάντα, το κάνεις λίγο τσιτάρι, κόβεις ζαμπονομηχανή, φετούλες εκεί μέχρι να πεθάνει ο Highlander, ενώνεις με ασπράδι, ενώνεις με πατατάλευρο, κολλάς, κόβεις με κουπάτ, τηγανίζεις, ξανατηγανίζεις, στεγνώνεις, έχει μια διαδικασία δύσκολη. Ωραία, αυτή είναι σαλάτα. Με κόκκινο λάχανο και μήλο, κόλοσλο δηλαδή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καλή όρεξη.